Είμαστε λοιπόν εδώ στο τελευταίο αγώνισμα της φετινής χρονιάς, το αγώνισμα που χαρίζει μία ασυλία και ένα εισιτήριο για τον ημιτελικό. Ο Σπαλιάρας τώρα έχει 5 ζωές, ο Κώστας έχει 6 και είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν. Έτοιμοι! Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες. Μαζί με την βάση και το τουβλάκι πάνω στο ξύλο. Συνδυασμός λοιπόν ταχύτητας, ισορροπίας και ευστοχίας στον τελικό στόχο, το τελευταίο αυτό αγώνισμα. Ένας πανέμορφος κλασικός τύπος μάχης για το Survivor. Ο Κώστας θα φτάσει πρώτος στον τερματισμό, χωρίς κανένα λάθος, δεν θα του φύγει το τουβλάκι και ξεκινάει δυνατά με τις πρώτες του βολές. Πολύ καλές οι πρώτες του βολές. Θα ρίξει αρκετά τουβλάκια. Τώρα όμως έχουν στηθεί πολλά πάνω στο τραπέζι. Πολύ δυνατή και η βολή του Γιάννη, ο οποίος παίρνει το προβάδισμα. Αλλά ο Κώστας είναι και αυτός πολύ καλός. Έχουν τον ίδιο αριθμό κύβων πάνω στο τραπέζι. 2 τώρα έχει ο Γιάννης, 3 έχει ο Κώστας. Και επιστρέφουνε με τις μπάλες στο χέρι. 2 τουβλάκια για τον Κώστα, 1. 1 και για τον Γιάννη, το ρίχνει πρώτος, παίρνει τη νίκη. Κρατάει τις 5 του ζωές, 5 έχει και ο Κώστας. Ολόφαρδος. Είχες 3 και είχα 2 και έριξα και μια τζούφια. Έχω φτάσει 10 ώρες πριν από σένα. Αυτό δεν λέγεται παρδία, λέγεται στοιχεία. Έγινε. Όταν χάνεις είναι άλλη παρδία. Όταν κερδίζεις είναι άλλη άστοχη. Ευστοχία λέγεται. Είσαι σε εύστοχη. Εγώ πάντα δεύτερος ήταν, δεν μπορώ να σε περάσω. Εντάξει. Θα ήταν περίεργο να σε περάσω. Δεν φταίω εγώ που την εκμεταλλεύτηκες το πλεονέκτημα. Θα περάσουν φάρδος και πέσαμε πιο πολλά. Έριξα μια καλή δυνατή βολή στο κέντρο. Μπράβο. Πάθες κάτι και με τον Τάνο εκεί να του δίνεις οδηγίες όταν παίζει ενάντια μας. Είναι ατομικό, δεν παίζει ενάντια μας. Πριν που έπαιζα εγώ δίνεις οδηγίες στον Τάνο, μπράβο σου. Είναι ατομικό το άθλημα, όχι άλλο δίνω οδηγίες. Μπράβο σου. Άλλη φορά μου ξαναζητήσεις φαγητό, γιατί από τότε που είναι ατομικό από μένα τρως. Με συγκινείς. Η αλήθεια πονάει. Άντε ρε, πού σου. Τελευταίο μάτι.